Κινηματογραφικές γειτονιές, κατάφυτα πάρκα, επιφυλετικοί ουρανοξύστες. Η Νέα Υόρκη προσφέρει το κατάλληλο σκηνικό για ρομάτζο, δράση, πάθη, αλλά κυρίως για εισβολές, καταστροφές, αρμαγεδόνες επίκων διαστάσεων. Στους δρόμους και τον ουράνιο θόλο του Μεγάλου Μήλου έχουν δράσει ο άνθρωπος από ατσάλι, οι εκδικητές και πλήθος χολιγουδιανών υπερηρώων, αφανίζοντας την Αμερικανική Μητρόπολη 70 φορές. Πολλαπλάσιες δηλαδή από ότι ισοπεδώθηκε κινηματογραφικά το Παρίσι, το Λος Άντζελες και κάθε άλλη μητρόπολη του πλανήτη. Όμως γιατί? Ο αφανισμός της Νέας Υόρκης δεν είναι νέο φαινόμενο. Το καταστροφικό τελείριο ξεκίνησε από τη δεκαετία του 30 και τον πρώτον King Kong. Οι μεγάλοι σκηνοθέτες της Μέκας του κινηματογράφου σκαρφίστηκαν κάθε δυνατό τρόπο για να αφανίσουν την αγαπημένη τους Νέα Υόρκη. Τρομακτικές θεομηνίες, αιμοδιψή άλιεν, φωνικοί μετεωρίτες, αδίστακτοι βρικόλακες, καρχαρίες εξ ουρανού, ακόμη και φωνικά μπέγγελ. Ο Max Page, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης, δίνει μια πιθανή εξήγηση για την αιμονή του Hollywood με τη Νέα Υόρκη. Κάθε γενιά φαίνεται να έχει διαφορετικούς λόγους για να καταστρέψει τη Νέα Υόρκη. Προβάλλουμε στη μεγάλη οθόνη τους φόβους και τις ανησυχίες μας. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξαν πολλές ταινίες με πυρηνικές καταστροφές, γιατί υπήρχε πραγματικά ο φόβος πως κάτι τέτοιο ήταν πιθανό. Ωστόσο, οι Ghostbusters κατάφεραν να γελάσουν και να λιδωρήσουν το φόβο του πυρηνικού ολέθρου, γιατί η Νέα Υόρκη άρχισε να βγαίνει από την περίοδο της χρεοκοπίας της δεκαετίας του 60 και του 70. Και έπειτα βγήκε η ταινία Μετά την επόμενη μέρα, όπου η πόλη πάγωνε και πλημμύριζε. Το έτος ήταν 2004, όταν το θέμα της κλιματικής αλλαγής ήταν στην ημερήσια διάταξη μιας παγκόσμιας δημόσιας συζήτησης. Ωστόσο, ο Dr. Page, μετά από χρόνια έρευνας, έχει μια άλλη θεωρία για το κινηματογραφικό φαινόμενο. Εκτιμά πως όλη αυτή η καταστροφή δεν είναι παρά μια διακήρυξη αγάπης προς την πόλη. Είναι ένα μήνυμα αγάπης, υπό την έννοια πως μπορούμε να προβάλλουμε επί της οθόνης τους χειρότερους φόβους μας. Πως βιώνουμε την αίσθηση της απώλειας μιας από τις μεγαλειώδεις μητροπόλεις. Οπότε βλέπουμε με ασύλληπτη λεπτομέρεια την καταστροφή και έπειτα το παρήγορο τέλος, όπου όλοι ξέρουμε πως η πόλη είναι ακόμα εκεί.